Συνάδελφο τον Κώστα Νούση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς χθες το βράδυ πληροφορηθήκαμε ότι υπήρξε μια βλάβη ή μια προσπάθεια, μια απόπειρα κυβερνοεπίθεση στο κτηματολόγιο. Κώστα. Και αν υπήρξε μια εκτεταμένη προσπάθεια κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα του κτηματολογίου, υπήρξε άμεση κινητοποίηση της ομάδας κρίσεων σε θέματα κυβερνοασφάλειας, μαζί τους και η ομάδα hacker του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, καθώς και άλλων κρατικών φορέων. Έγιναν αμέσως ενέργειες οι οποίες σχετίζονται ώστε να υπάρξει απομόνωση στα συστήματα δικτύου, ώστε να αποκοπεί αυτό που λέμε η πρόσβαση των κακόβουλων λογισμικών και χρήστη. Μάλιστα. Από τους ειδικούς δεν προκύπτει ότι υπάρχει κάτι. Ένα τελευταίο ενημερωτικό το οποίο λάβαμε μόλις τώρα είναι ότι την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν τουλάχιστον 400 επιθέσεις σε πληροφοριακά συστήματα του κτηματολογίου. Ναι. Επιχειρήθηκε στη βάση δεδομένων επίθεση, αλλά δεν επιτεύχθηκε. Να πούμε και να αποσυνδέσουμε τελείως το κομμάτι αυτής της επίθεσης από το πρόβλημα που αντιμετωπίζει τις τελευταίες ώρες η Microsoft. Αυτό το τονίζουν από όλες τις πλευρές και δεν υπάρχει παραβίαση, μέχρι στιγμής τουλάχιστον αυτό αναφέρουν οι πληροφορίες, στα δεδομένα του κτηματολογίου από την επίθεση που επιχειρήθηκε και επιχειρήθηκε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που μας πέρασε. Μάλιστα. Κρατάμε λοιπόν αυτό που είπες, δεν υπάρχει παραβίαση των δεδομένων στη βάση ακριβώς για το κτηματολόγιο. Κώστα Νούση, σε ευχαριστούμε πολύ.